Dacia Santero Stepway. Η γνωστή συνταγή, η συνεργασία της γαλλικής Renault με τη ρουμανική Dacia και ένα ακόμα χρηστικό αυτοκίνητο με πολύ προσιτή τιμή. Το Stepway είναι μια εξυγχρονισμένη μορφή σε σχέση με το παρελθόν, με φώτα LED για τη θέση του οχήματος μπροστά. Το αυτοκίνητο είναι αρκετά επιβλητικό, άλλωστε εκτός από το παρατηρούμε με τις ράγες οροφής, είναι και το συνολικό του ύψος που είναι 1,61. 4 μέτρα και 10 εκατοστά περίπου είναι το μήκος, 4,089 επί 1,76 το πλάτος του οχήματος και το μεταξώνιό του 2,58 είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν και το πολύ καλό πάτημα στο δρόμο. Σχεδόν 2,60 μεταξώνιο. Παραδοσιακά η Dacia μας έχει συνηθίσει σε μεγάλους χώρους, το ίδιο συνεχίζεται και εδώ και επιπλέον έχουμε τον πετρελοκινητήρα 1,5 DC90 style είναι ο κωδικός και μάλιστα πρόκειται για τον γνωστό κινητήρα της Renault που είχαμε πρώτο οδηγήσει πριν από αρκετά χρόνια και μας είχε κάνει εντύπωση η πολύ καλή ροπή χαμηλά. Με αμορτισέρ παρακαλώ, ανοίγει το καπό που αποκαλύπτεται ο κινητήρας, χωμένος αρκετά μέσα, με χαμηλό κέντρο βάρους από αυτή την επιλογή. Αποδίδει 90 ύπους στις 4.000 στροφές, με 220 νιουτόμετρα ροπής στις 1.750, αλλά πρακτικά από τις 1.300 και πάνω αισθάνεται κανείς αμέσως τη διαφορά. Η συνεργασία των εταιριών Renault Nissan αποτυπώνεται και πάνω στο καπάκι της μπαταρίας και η Dacia με τη σειρά της ακολουθεί μια πετυχημένη συνταγή. Κοντιά που προφυλάσσει από τα νερά από κάτω, 173 χιλιοστά, 17 ολόκληρη πόδι απόσταση από το έδαφος, σε συνδυασμό με το μεταξώνιο και τα μετατρόχια, ένα αυτοκίνητο που περνάει εύκολα στους ελληνικούς δρόμους όλες τις κακοτοπιές. Θέση οδηγού με καλή πλευρική στήριξη, αρκετά καλή ποιότητα στα πλαστικά των καθισμάτων, δερμάτινο το τιμόνι, εύκολα ρυθμίζει κανείς τη θέση στα μέτρα του, πρακτικές θήκες και τσέπες, μεγάλο ντουλαπάκι που δεν κλειδώνει, βαθύ όμως, και στις πόρτες χωράει άνετα και πλαστικό μπουκάλι μεγάλο νερό. Παροχή 12 βολτ και μπρος και πίσω και ο μοχλός επιλογής των 5 σχέσεων που δεν είναι ανάγκη για κάτι περισσότερο καθότι η ροπή του κινητήρα υπερκαλύπτει τις ανάγκες. Άφθονος χώρος και πίσω, ηλεκτρικά και τα πίσω παράθυρα ενώ δυνατότητα να πέφτουν τα καθίσματα 1 τρίτο 2 τρίτα του προσδίδουν επιπλέον πρακτικότητα και άνεση στην φόρτωση πιο ογκωδών αντικειμένων. Το μεγάλο του ύψος όμως είναι αυτό που κάνει το κάτι παραπάνω στον εσωτερικό χώρο. Χώρος αποσκευών 320 λίτρα, αποθηκευμένα όλα τα απαραίτητα γρίλος, εργαλεία κλπ. Βαθύς χώρος με πλήρη ρεζέρβα ολόκληρη από κάτω, πλήρη τροχό. Το πρακτικό άγκιστρο για κρέμασμα αντικειμένων. Ενώ άμα ρίξουμε τα καθίσματα, ο όγκος είναι 1,2 κυβικά εσωτερικό χώρου για μεταφορά. 205-55-16 ιντσών είναι η τροχή με ισχυρές αλουμινένιες ζάντες όπως δείχνουν, με μεγάλα ταμπούρα πίσω και ισχυρά αεριζόμενα δισκόφωνα εμπρός, αρκετά μεγάλα και κατάλληλα για το μέγεθος και τον όγκο του αυτοκινήτου αλλά και το βάρος, το οποίο στο συγκεκριμένο μοντέλο σε αυτή την έκδοση είναι 1090 κιλά στον πετρελοκινητήρα. Ενώ βλέπουμε τις αναρτήσεις από κάτω, την ένδραση, το χώρο που είναι η ρεζέρβα πλήρης που είπαμε καλυμμένη από τις καιρικές συνθήκες και τον πίσω άξονα.
Ένα αυτοκίνητο με πολλές αρετές, έχει και την οθόνη. Μπορεί κανείς να επιλέξει και πολύ μέσα και τους χάρτες και τα GPS, τα πάντα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με το κινητήρα αυτό, το πετρελαιοκινητήρα, το συγκεκριμένο του group της Renault, καταναλώνει ελάχιστο καύσιμο. Η μέση κατανάλωση είναι 3,8 που δίνει ο κατασκευαστής. 50 λίτρα το ρεζερβουάρ για πετρέλαιο, οπότε έχει κανείς μεγάλη αυτονομία. Γενικά το αυτοκίνητο αξίζει τα λεφτά του, τα οποία στη βασική έκδοση είναι λίγο πάνω από τις 10.000 για το πετρέλαιο και λίγο κάτω από τις 10.000 για τη βενζίνη. Βέβαια με τα διάφορα επιπλέον ανεβαίνει λίγο παραπάνω, αλλά είναι αρκετά κάτω από τις 15.000 που είναι αρκετοί από τους ανταγωνιστές του. Βέβαια τα χειριστήρια και τα διάφορα εδώ οι επιλογές, η αεραγωγή είναι λίγο παλαιότερης γενιάς, αλλά αυτό δεν αφαιρεί την πρακτικότητα και τους χώρους που μπορεί κανείς να έχει από ένα αυτοκίνητο σαν το Σαντέρο. Επιτάχυνση 0-100 είναι 11,7 δευτερόλεπτα, ενώ έχει 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 6 χρόνια αντισκοριακή, 3 χρόνια οδική βοήθεια. Ενώ είναι αυτοκίνητο που στην ελληνική πραγματικότητα μπορεί εύκολα να τα απεξέλθει και να είναι και χρηστικό, τόσο μες στην πόλη όσο και στην περιαστική ανάγκη που έχουν περισσότεροι για μετακίνηση. Αυτό που μας θύμισε είναι όταν πρωτοδηγήσαμε αυτό το κινητήρα στην Κορσική πάνω σε ένα Ρενό, η αίσθηση επιτάχυνσης σε ανηφόρα εκεί γύρω στις 1500 στροφές. Ουδέτερος στις στροφές, η ηχομόνωση είναι μέτρια, ενώ έχει και ελεύθερη πρόσβαση στο δακτύλιο λόγω χαμηλών ρήπων. Όσοι λοιπόν θέλουν χώρους, να μην επενδύσουν μια περιουσία σε ένα αυτοκίνητο για να κάνουν τις καθημερινές τους ανάγκες, να έχουν την αξιοπιστία από έναν κινητήρα αποδειγμένα καλό, είναι μία λύση. Περισσότερα βέβαια στις εκθέσεις της αντιπροσωπείας Renault Dacia, για να έχετε τη δική σας προσωπική άποψη.